Συνάδελφοι, καλημέρα. Είναι άλλη μια μέρα από τις πολλές που έχουμε ζήσει στην 7ετία τη μαύρη του Πενετάτου. Εγώ έχω την υποχρέωση εκ μέρους όλων σας να ευχαριστήσω τους υποψήφιους αυριανούς ίσως σε δημοτικούς άρχοντες, ένας από τους αξιολάτρευτους που είναι πίσω, που είχαν το θάρρος, το πολιτικό θάρρος και την ψυχή να έρθουν εδώ μαζί με τους σκοτεινούς μηχανισμούς, τους προβοκάτορες και όπως αλλιώς μας λέει μπράβους και χουλικάνους ο κύριος Πενετάτος εδώ και 7 χρόνια. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο που διαχωρίζουν τη θέση τους και απομονώνουν πολιτικά τον απαράδεκτο Πενετάτο. Στα μάτια όλων του κοκκινιώτικου λαού. Γιατί εκτός από εργαζόμενοι, κοκκινιώτικος λαός μας έχει εμείς και οι οικογένειές μας. Εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε πολλά μέσα για να μπορέσουμε να προπαγανδίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Και τι ζητάμε, συνάδελφοι, μήπως είναι ανατροπή της αστικής διακυβέρνησης. Μήπως ζητάμε την καταστροφή του καπιταλισμού στην Νίκαια. Ζητάμε το αυτονόητο, να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε. Ό,τι απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας άλλους δήμους, εμείς ζητάμε αυτό εδώ στην Νίκαια εδώ και 7 χρόνια. Ο κύριος Πενετάτος, προφανώς, μέσα στη σύγχυσή του, γιατί είναι απερχόμενος δήμαρχος και είναι γνωστός ο πολιτικός συνδικαλιστικός αγώνας που έχει ξεσπάσει μεταξύ μας τα τελευταία 2 χρόνια μετά την περικοπή, την παράνομη περικοπή των ημερομισίων μας, που ήρθε τελείως σε αντίθεση με όλες τις νόμιμες αποφάσεις που είχαμε στα χέρια μας, επέλεξε τον δρόμο του. Αυτό, τον δρόμο το μοναχικό που είχε επιλέξει με άλλους 4 συνεργάτες. Για να τα ακούν όλοι εδώ οι αξιότιμοι κύριοι και οι αιρετοί που υπάρχουν υποψήφοι στη Δημοτική Σύμβουλη. Ένα Δήμο της Νίκαιας και αύριο ένα Δήμο Νίκαιας Ρέτη, διευρυμένο, θέλουν να το διοικούν 5 άνθρωποι. Και να μην μιλάνε με το Σύλλογο Εργαζομένων όταν δεν καταβάλουν τα αυτονόητα. Ο ριζοσπάσης λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τα μέσα να βγούμε στην κοινωνία. Έχουμε ένα φυλάδιο και ένα φωτοτυπικό που είχε χαλάσει 17 φορές από τις αφίσες που εκτυπώνουμε και από τις ανακοινώσεις. Ο κύριος Πενετάτος, μέσα στη σύγχυση λοιπόν, δεν μπορεί, έχει καταλάβει ότι είναι παρελθόν για αυτή την πόλη, επέλεξε τον δρόμο να διαμορφώσει ένα σκηνικό πολιτικό ότι όλοι έχουμε τρελαθεί σε αυτή την πόλη και τον κυνηγάμε, τον κομμουνιστή δήμαρχο. Εμείς όλες αυτές τις προσβολές, τις προβοκάτσιες και την προπαγάνδα του την επιστρέφουμε πίσω. Και αν θέλετε και στη λαϊκή και στη μούρη του την επιστρέφουμε. Είμαστε εργαζόμενοι, δουλεύουμε, είμαστε νικαιώτες και θέλουμε να πληρωνόμαστε τίποτε άλλο. Ας μας πληρώσει να πάμε στις δουλειές μας. Ο ριζοσπάσης λοιπόν, ο 902 σε τηλεόραση και ραδιόφωνο έχει εξαπολύσει μια επίθεση στους εργαζόμενους, λες και είμαστε βιομήχανοι, λες και εκπροσωπούμε, έχει να κάνει με την αστική τάξη ή έχει να κάνει με τον Κόκαλη τον Βαρδινογιάννη. Το απαντούμε, κύριε Πενετάτο, ότι αυτή τη στιγμή επιτεθώσα σε εργαζόμενους και το κόμμα σας τίθε προασπίζεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός στην Νίκαια τους εργαζόμενους. Συγκρούεται μαζί μας, λες και εμείς διοικούμε αυτόν τον τόπο, λες και διοικούμε εμείς την οικονομία της Ελλάδας και με όλες αυτές τις προστιχές που γράφονται μέσα σε αυτή τη φυλάδα προσπαθεί να μας παρουσιάσει, λες και είμαστε προβοκάτορες και ό,τι άλλο θέλουμε. Κοιτάξτε, δείτε συνάδελφοι, ο αγώνας τον έχουμε ξαναπεράσει. Θα ακουστεί και λίγο αστείο να πω ότι είναι δύσκολος. Δύσκολος ήταν 7 χρόνια. Όμως αυτή τη στιγμή, αφού και στο τέλος της διαδρομής του αυτού του ανθρώπου, σαν δήμαρχος αυτή την πόλη, έχει επιλέξει να μας γονατίσει, πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε ότι η οικογένειά μας πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Κανένας δεν πρέπει να πιάσει κατσαβίδι, υπολογιστή, οτιδήποτε εργαλείο χρησιμοποιεί στη δουλειά του, αν ο Πενετάτος μας καλέσει σήμερα κιόλας να πάμε πάνω, να λήξουμε αυτή την ιστορία και να πάμε όλες τις δουλειές μας. Δηλώνουμε και να τα ακούν οι υπόλοιποι, εδώ οι υποψήφοι δήμαρχοι, ότι αυτό το κλίμα δεν το θέλουμε αύριο εμείς από τον Ιανουάριο. Αυτό το κλίμα υπάρχει γιατί υπάρχει ο Πενετάτος με την απαράδεκτη του πολιτική στο προσωπικό. Με την επόμενη διοίκηση έχουμε όλες τις καλύτερες προθέσεις να συνεργαστούμε. Δεν το θέλουμε, απαιτούμε την εργασιακή ειρήνη σε αυτό το Δήμο της Νίκαιας. Και φυσικά προς τους δημότες αυτής της πόλης να ζητήσουμε ένα συγγνώμη που θα τους ταλαιπωρήσουμε. Αλλά δεν έχουμε άλλο όπλο να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα από τον κύριο Πενετάτο. Τους καλούμε όλους λοιπόν να έρθουν εδώ και να τον πιάσουν από τον Γιακά και να του πούν τι κάνεις. Με ποιους θα βάζεις, με τους εργαζόμενους των 1.000 ευρώ.
τους στέλνουμε συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχει ξεκινήσει. Να σε καλά και το λόγο να το δώσουμε στους υποψήφιους αυριανούς δημοτικούς άρχοντες που είναι τιμή μας να είναι σήμερα να συμπαράσουν τον αγώνα μας. Ευχαριστώ.